Και τον καθαρισμό οικοπαιδικών χώρων όπου δεν έχουν γίνει. Με την επιβολή και των σχετικών προστήμων, οφείλουν να προχωρήσουν οι Δήμοι και τη Υπήρου με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία προ την αποκεντρωμένη διοίκηση αλλά και το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει διαβιβαστεί και στου ΣΟΤΑ πρώτου βαθμού. Η διαδικασία έχει κινηθεί με βάση και τι καταγγελίε που έχουν γίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρηση Μέτρων Προληπτική Πυροπροστασία Ιδιοκτησιών. Μέχρι το τέλο Ιουνίου, για όλου του Δήμου τη Υπήρου, είχαν υποβληθεί περισσότερε από 130 ο μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών για ελληπή καθαρισμό οικοπαιδικών χώρων αφορά στον Δήμο Ιαννητών, καθώ ανέρχονται σε 42. Ακολουθεί ο Δήμο τη Οικουμενίτσα με 20 καταγγελίε, ο Δήμο Ζήρου με 17, ο Δήμο Αρτέων με 9 και Πρέβεζα με 8. Υπάρχουν τρει Δήμοι, οι Δήμοι Γεωργίου, Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων και Πάργα με μηδενικό αριθμό καταγγελιών, ενώ στου υπόλοιπου Δήμου οι καταγγελίε δεν ξεπερνούν τι 5. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Ιαννητών, οι καταγγελίε σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρωτογενού Τομέα και Περιφερειακή Ανάπτυξη Άρικα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, υπενθυμίζοντα για μία ακόμη φορά ότι η παράταση τη προθεσμία που έχει δοθεί αφορά στην υποβολή τη σχετική πλατφόρμα δήλωση καθαρισμού οικοπαίδου και όχι αυτού καθεαυτού τη διαδικασία καθαρισμών, η οποία μπορεί να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια τη αντιπυρική περίοδου. Όπω σημείωσε στην περιοχή μα, οι καθαρισμοί συνεχίζονται τόσο από ιδιώτε όσο και από τον Δήμο, δεδομένων και των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν, καθιστώντα επικίνδυνη την φετινή αντιπυρική περίοδο. Η διαπίστωση ότι τα πράγματα βαίνουν καλύτερα είναι... είναι γεγονός. Φαίνεται ότι ο κόσμος με όλη αυτή τη διαδικασία η ενημέρωση στην οποία έχετε συμβάλει και εσείς στο κομμάτι αυτό, φαίνεται ότι μπήκε στη διαδικασία και έχει ξεκινήσει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον καθαρισμό των του. Αντιλαμβάνεται βέβαια τον κίνδυνο, βλέποντας και τις συνθήκες, οπότε όλα αυτά συνηγορούν ότι φέτος τα πράγματα, τα πράγματα είναι καλύτερα. Πρέπει επίσης να διευκρινίσουμε και κάτι, γιατί εφόσον βάλατε το θέμα των ερωτημάτων στην υπηρεσία. Ε, παράταση όσον αφορά τα, τα οικόπεδα έχει πάρει η υποβολή των, ε, των αιτήσεων. Τα οικόπεδά μα θα έπρεπε να είναι καθαρά από 30 Τετάρτου και για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε μην παρεξηγεί ο κόσμο ότι μέχρι τι 15 Εβδόμου έχει πάρει παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων του. Μέχρι τι 15 Εβδόμου είναι η υποβολή τη υπεύθυνη δήλωση στο gov.gr ότι έχει πραγματοποιήσει τον καθαρισμό του, του οικοπαίδου του ή ακόμη και των κτημάτων τα οποία βρίσκονται περιμετρικά των κατοικημένων περιοχών. Mm. Όσον αφορά απόψη καταγγελιών. Ε, οι καταγγελίε είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο θέμα των καταγγελιών. Απλά με τη διαφορά αυτή που σα είπα ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, δεν υπήρχε κανένα κίνδυνο για φωτιά στο Λικανοπέδιο. Σε αντίθεση με φέτο, που ε, τα πάντα είναι καμένα και υπάρχει τεράστιο ε, τεράστιος κίνδυνο. Στο κομμάτι, στο κομμάτι αυτό, εγώ είμαι υποχρεωμένο να εφιστήσω την προσοχή. Μέσω, αφού μου δίνει τη δυνατότητα μέσω των τηλεοπτικών μέσων, να ευαισθητήσω την προσοχή στον κόσμο ότι θα πρέπει να συνεχίσει σε όλη τη διάρκεια των καλοκαιρινών μενών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να είναι επίσης δύσκολοι, όπου δεν έχει καθαριστεί ή όπου βλέπουν ότι υπάρχουν ξερόκλαδα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Στο κομμάτι των δημοτικών εκτάσεων. Και εκεί υπήρξε μεγάλο πρόβλημα, αλλά οφείλουμε να, να πούμε και... Να δώσουμε ε, απευθυνόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία να πούμε ότι έχει προβεί το τελευταίο διάστημα στον κίνδυνο αυτό σε, να, σε, σε πάρα πολλές ενέργειες και προσπαθεί με, καθημερινά να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Υπάρχουν ζητήματα με κοινόχρηστου χώρου, αλλά ε, μέρα με τη μέρα η κατάσταση βελτιώνεται. Όσο περνάει, όσο περνάει το διάστημα και οι καιρικέ συνθήκε γίνονται ακόμη και δυσκολότερες, σαφώ και το, το κομμάτι των καταγγελιών γίνεται με μεγαλύτερο αριθμό. Ε, Σαφώ δεν έχει σταματήσει και η επιβολή προστήμων. Τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται, η υπηρεσία είναι ε, διαρκώ ε, έξω. Η αρμόδια υπάλληλο, όπου υπάρχει καταγγελία, είτε ε, ακόμη και αυτεπάγγελτα, σε κάποιε περιπτώσει έχει επέμβει και ο εισαγγελέα, είναι αναγκασμένη να πάει και να δει τι περιπτώσει. Αλλά και χωρί ε, την επέμβαση, με τη μορφή καταγγελία, γίνεται, γίνεται έλεγχο. Όπου μα ζητηθεί, παρεμβαίνουμε. Έχουν επιβληθεί και τα απαραίτητα πρόστιμα, αλλά εντάξει. Ο στόχος, ο στόχος, του Δήμου δεν είναι να πάμε να επιβάλλουμε πρόβλημα. Το θέμα, το θέμα, είναι να ενημερωθεί ο κόσμος και να αντιληφθεί ο καθένας από μας ότι έχοντας ένα, εγκατελειμ... έχοντας ένα, μη οικοδομήσιμο οικόπεδο ή ένα αγρόκτημα το οποίο είναι πλησίον κατοικημένων, κατοικημένης περιοχής ότι αποτελεί σοβαρό κίνδυνο με το παραμικρό να, να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς και εντάξει τα υπακόλουθα δεν θέλουμε να, 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 τα, να τα συζητήσουμε. Βλέποντας πάντα και επιμένω σε αυτό και τις καιρικέ συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή ε, τα πάντα είναι συνηγορούν στο αν συμβεί κάτι να είναι